Το απόψινό θέμα νομίζω πως είναι κάτι το οποίο αποτελεί έναν από τους εφιάλτες κάθε χειρουργού. Γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος που θα μπορεί να ισχυριστεί ότι στην άσκηση της ειδικότητάς του, στην άσκηση του επαγγέλματός του, δεν είχε ποτέ καμία επιπλοκή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβιβάζεται με την πραγματική δραστηριότητα. Γιατί όπως είχε πει κάποιος κάποτε, επιπλοκές δεν έχει μόνο εκείνος ο οποίος δεν χειρουργεί. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με την ίδια την έννοια του επαγγέλματός μας. Αλλά από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον τον τελευταίο διάστημα, είναι μια πίεση από παντού. Την έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας ότι μας ασκείται αυτή η πίεση. Και όλες αυτές οι διακυμάνσεις στην κλινική πράξη. Κάποιος είναι καλύτερος, κάποιος είναι χειρότερος. Κάποιος έχει καλύτερα αποτελέσματα, κάποιος έχει χειρότερα. Η οικονομική κρίση και όχι μόνο. Το κομμάτι της υγείας πάντοτε θεωρήθηκε ότι κοστίζει πάρα πολύ και ότι πρέπει να μπορέσει να υπάρξει ένα σημάζεμα. Το κόστος το οποίο παρά την πίεση ότι πρέπει να γίνει σημάζεμα συνεχίζει να αυξάνεται γιατί η τεχνολογία, τα αναλώσιμα, καινούργια πράγματα γενικότερα κοστίζουν. Αν είναι πραγματικό το κόστος ή όχι δεν νομίζω πως είναι αντικείμενο αυτής της κουβέντας. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα πυροδότησαν ένα ενδιαφέρον για να αξιολογηθεί η χειρουργική μας αποτελεσματικότητα. Όχι η δυνότητα, η αποτελεσματικότητα, το τελικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά τα πράγματα οδήγησαν να θέλουμε αυτοί που μετράνε τα πράγματα και αυτοί είναι που πραγματικά μας διοικούν. Αυτό το βιώνουμε στο πετσί μας νομίζω και σαν λαός αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είναι τα μετρήσιμα μεγέθη του χειρουργικού αποτελέσματος. Πρέπει να δώσουμε πράγματα τα οποία να είναι μετρήσιμα. Και μετρήσιμα πράγματα για παράδειγμα τα συνηθισμένα είναι το τι αίμα χάνουμε σε μια επέμβαση. Πόσο χρόνο καταναλώσαμε από το χειρουργείο, πόσο έγραψε το ταξίμετρο εκεί πέρα μέσα, τι αναλγητικά χρειαστήκανε, ποιος ήταν ο συνολικός χρόνος νοσηλείας, χρόνος επιστροφής στην εργασία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλεύουμε, να παράγουμε συνεχώς. Δεν δικαιούμαστε να πάρουμε αναρωτική άδεια. Ποια είναι τα περιεγχειρητικά ποσοστά θνησιμότητας, ποια είναι τα περιεγχειρητικά ποσοστά επιπλοκών και συνολικά ποιο είναι το κόστος της νοσηλείας. Όλα αυτά, ανεξάρτητα το καθένα, αλλά και όλα μαζί, αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη όντως, τα οποία συνδέονται με εκείνο το οποίο είχαμε κάνει εμείς προηγουμένως, μια χειρουργική πράξη. Και εκείνο το οποίο, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις επιπλοκές, ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει ευθύς εξ αρχής κανείς, είναι να ορίσει τι εννοούμε λέγοντας αρνητική έκβαση των χειρουργικών επεμβάσεων. Γιατί ναι μεν το θετικό, είναι πολύ απλό να το πούμε. Α, έγινε καλά κανείς και δεν έχει κανένα πρόβλημα από την νόσο του έχοντας κάνει νεφρεκτομή για καρκίνο του νεφρού. Και όλα πήγανε εξαιρετικά καλά. Άρα λοιπόν έχουμε τις πιθανές αρνητικές εκβάσεις όμως, οι οποίες μπορούν να ονομαστούν επιπλοκές και σαν ορισμό σκέφτηκε κάποιος να πούμε κάθε εκτροπή από τη φυσιολογική, την ιδανική μετεγχειρητική πορεία. Και στη τελική ανάλυση όμως πρώτα απ' όλα τι είναι εκείνο το οποίο ορίζει τη λέξη ιδανικό. Τι είναι το ιδανικό. Μπορούμε να το πούμε για οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Το ιδανικό. Να το ορίσουμε. Για να το ορίσουμε και σε μια χειρουργική επέμβαση και σε την μετεχειρητική της πορεία. Η άλλη αρνητική έκβαση είναι να αποτύχει κανείς να θεραπεύσει. Και σαν ορισμό κάποιος σκέφτηκε να ορίσει αυτό σαν τα νοσήματα ή τις καταστάσεις που παραμένουν αναλύωτες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Το έκανα, αλλά συνεχίζω να είμαι το ίδιο άρρωστος όπως προηγουμένως πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Και τις επιπτώσεις. Άλλη μια αρνητική έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης. Οριζόμενοι σαν οι καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της επέμβασης και που αναπόφευκτα θα συμβούν. Έχουμε καρκίνο της κύστης διαιτητικό. Είναι δεδομένο ότι μια θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργική είναι κυστεκτομή. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει τη δικιά του κύστη μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Είναι επακόλουθο λοιπόν της επέμβασης. Ή κάποιος έχει ένα διαβητικό πόδι, έχει ισχυμίσει, θα κάνει ακροτηριασμό. Ο ακροτηριασμός είναι επακόλουθο της νόσου και βέβαια της επέμβασης και δεν μπορεί να αλλάξει. Ο προβληματισμός λοιπόν για την ορολογία των επιπλοκών, έχουμε μια
αρχική, αυτόν τον αρχικό ορισμό που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι κάθε εκτροπή από αυτή την ιδανική μετεγχειρητική πορεία, με κυρίαρχο πρόβλημα ποιος ορίζει το ιδανικό σε αυτό το πράγμα. Έρχονται μια άλλη ομάδα η οποία ορίζει κάθε ανεπιθύμητο, μη σκόπιμο. Μα εννοείται ότι είναι μη σκόπιμο. Κανείς δεν θέλει να έχει επιπλοκή ο άρρωστός του, έτσι δεν είναι. Και άμεσα σχετιζόμενο με την επέμβαση αποτέλεσμα που επηρεάζει τον ασθενή και το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί αν η επέμβαση είχε εξελιχθεί τόσο καλά όσο κάποιος αιτιολογημένα θα ήλπιζε. Πολλές λέξεις, πολλές κουβέντες μέσα σε αυτά τα πράγματα, πολύ θολούρα θα έλεγα για αυτό το πράγμα. Και έρχεται ξανά η ομάδα του Κλαβιέν με τον Τίντο και ορίζουν, κάνουν μια αλλαγή στην αρχική, στον αρχικό ορισμό και ορίζουν τελικά την επιπλοκή, είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται αυτή τη δεδομένη στιγμή, σαν κάθε εκτροπή από την ιδανική μετεγχειρητική πορεία που δεν αποτελεί τμήμα της επέμβασης και αποτελεί αίτιο θεραπευτικής αποτυχίας. Άρα λοιπόν, ναι, πέτυχε η επέμβαση, όχι ο ασθενής απεβίωσε, όπως έλεγε το παλιό ρητό, αλλά δεν είναι αίτιο της θεραπευτικής αποτυχίας και φυσικά δεν αποτελεί τμήμα της επέμβασης. Δηλαδή, αν αναγκαστώ εγώ να κάνω και τμηματική σιγμοειδεκτομή επειδή στη διάρκεια της κυστεκτομής, όχι θελημένα αλλά αθέλητα, υπήρξε τραυματικάκωση του σιγμοειδούς, σαφώς λοιπόν δεν είναι αίτιο θεραπευτικής αποτυχίας, διότι ολοκλήρωσε τελικά την όλη κατάσταση μια χαρά, αλλά δεν αποτελούσε και τμήμα της επέμβασης που είχα σχεδιάσει αυτής εξ αρχής. Άρα λοιπόν, για να κλείσω αυτό το εισαγωγικό κομμάτι, εκείνο το οποίο έχουμε σαν δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι η απουσία του ορισμού των επιπλοκών και γενικά να υπάρχουν κάποιες αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες, guidelines, για το πώς θα αναφέρουμε την έκβαση μιας επέμβασης, καθιστά αδύνατη τη σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών ιδρυμάτων χειρουργών. Γιατί εκείνο το ζητούμενο. Να πω ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον κύριο Χατζηχρήστου και ότι είμαι χειρότερος από τον κύριο Αποστολίδη. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα. Και θα έρθει να με τσεκάρει κάποιος, όχι μόνο σε επίπεδο ατομικό, αλλά μπορώ να πω, η ουρολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου ξέρει καλύτερα να κάνει κυστεκτομές από ότι η ουρολογική κλινική του Αριστοτελείου ή το ανάποδο. Και θα πρέπει, αν το ισχυριστεί κανείς, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να δούμε και το τι συμβαίνει και σε άλλες κοινωνίες και όχι να είμαστε να κλείνουμε τα μάτια, ότι μπορεί να οδηγηθεί και θα έχει το δικαίωμα ο άρρωστος πλέον στις μέρες μας, στην εποχή της διάχυσης πληροφορίας, να επιλέξει με βάση δημόσια διατιθέμενες πληροφορίες αλλά και αντικειμενικά μέτρα σύγκρισης ότι ο Α είναι καλύτερος από τον Β, αντικειμενικά, όχι επειδή βγήκα στο site μου και ισχυρίζομαι ότι εγώ δεν έχω κανένα περιστατικό ακράτειας μετά από ριζική προστατεκτομή, να μην το επεκτείνω ας πούμε και γίνομαι κακός ως συνήθως. Έτσι. Τέτοιου είδους πράγματα λοιπόν, τους ατομικούς ισχυρισμούς ή τους συλλογικούς ισχυρισμούς που δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά μετρήσιμα μεγέθη, είναι παρελθόν στην κυριολεξία. Και εκείνο το οποίο λοιπόν υπάρχει μια απέτηση αυτή τη στιγμή είναι να καθιερωθούν γενικά αποδεκτά κριτήρια για την αναφορά της χειρουργικής νοσηρότητας και έκβασης και αυτό το πράγμα έχει και ένα αντικειμενικό στοιχείο. Σας δίνω το παράδειγμα κλασικά του τι γίνεται αυτή τη δεδομένη στιγμή με τη ριζική προστατεκτομή, με το τι θα το κάνει. Ανοιχτά, λαπαροσκοπικά, με το ρομπότ. Από το να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του καπνίσει και να λέει ότι εγώ αυτό, εγώ το άλλο, εγώ το δίνα, υπάρχει το αντικειμενικό, θα πρέπει να υπάρχει ο αντικειμενικός τρόπος να δούμε αυτό που λέει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα, ναι ή όχι. Και αν είναι, να καθίσει στο σπιτάκι του ή να πιστοποιηθεί αντιστοίχως και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, χρειάζεται για να μπορούμε να συγκρίνουμε τεχνικές. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω γενικός και αορίστος και να λέω εγώ που κάνω ανοιχτή ριζική προστατεκτομή είμαι καλύτερος από το ρομπότ. Έτσι, θα πρέπει να στηριχθώ κάπου αντικειμενικά. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στη χειρουργική δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι τυχιοποιημένες κλινικές μελέτες που λέμε ότι αποτελούν το απάβγασμα αυτού που ονομάζουμε evidence-based medicine. Όντως, η τυχιοποιημένη προοπτική κλινική μελέτη λέμε ότι παρέχει το μεγαλύτερο δυνατό αυτή τη στιγμή βαθμό αποδεικτικής ισχύως. Μπορούμε να πούμε ότι θα τυχιοποιήσουμε
εύκολα τουλάχιστον σε όλη την γκάμα της χειρουργικής και να πούμε ο Μητρόπουλος θα κάνει αυτό, ο Χατζηχρήστος θα κάνει εκείνο, άρα θα μαζέψουμε τόσους σε κάθε άρμα της μελέτης και τελικά θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Καθόλου εύκολο, γιατί η ίδια η ζωή προχωράει και την τεχνολογία. Άρα λοιπόν εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι κοίταξε να δεις, δεν έχει γίνει ποτέ ή τουλάχιστον έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες που να πούμε προοπτική, τυχιοποιημένη κλινική μελέτη να συγκρίνουμε τη διουρηθρική προστατεκτομή με τη διακιστική προστατεκτομή. Έχει γίνει? Μία ξέρω. Και δεν μπορούν να γίνουν, διότι πάρα πολύ απλά μερικά πράγματα αποτελούν ιστορικό παρελθόν, αλλά που δεν μπορούν να βάλει κανείς εύκολα την ταμπέλα ότι είναι παρελθόν, αν δεν αποδείξει μερικά πράγματα. Επομένως, έχουμε την αναγκαιότητα να ξέρουμε το πώς χαρακτηρίζουμε τις επιπλοκές και πώς τις αναφέρουμε. Και σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποια προτυποποιημένα συστήματα. Αυτό το κομμάτι θα το έχει αναλάβει ο κ. Μαμουλάκης για να το πούμε και μετά θα σας πω και μερικά πράγματα να κλείσουμε αυτό το κομμάτι για το πού βρίσκονται και το πώς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας έχει προχωρήσει αυτό το κομμάτι.